falsa, quel che sarà. Non mi dire d'aspettare, il domani che verrà. È una porta che tu chiudi tra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare, è una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa. E όχι, Άννα, κάναμε ένα λάθος, αλλά τα αντίπεινα που βάζεις είναι πολύ βαριά. Βαριά? Που σας άφησα το παιδί για μια μέρα και το χάσατε. Και το χειρότερο, με κοροϊδεύατε τόσες ώρες για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Όχι, Γιάννη. Από εδώ και πέρα σας απαγορεύω οποιαδήποτε επαφή και με τη Γιολάντα και με μένα. Για σένα χεστήκαμε. Αλλά η Γιολάντα είναι και δικό μας παιδί. Δεν μπορείς να μας απαγορεύσεις να τη βλέπουμε. Νομικώς δεν την έχετε τίποτα. Οπότε μπορώ να σας απαγορεύω ό,τι θέλω. Ε, τότε κι εμείς θα τη διεκδικήσουμε δικαστικώς. Δύο πατεράδες για ένα παιδί. Ποιο δικαστήριο θα σας αναγνωρίσει? Δεν υπάρχουν, Άννα μου, μόνο τα δικαστήρια για να μας δικαιώσουν, ε. Γιατί? Τι άλλο έχετε σκοπό να κάνετε? Ακολούθησε αυτή την τακτική και θα δεις. Τι να σας κάνω κι εγώ? Να πας να πεις την κόρη σου να αλλάξει τάση απέναντί μας. Δεν μπορεί να το έχει το παιδί σε καραντίνα. Σήμερα το πρωί πήγα στο σπίτι και δεν μου άνοιγε την πόρτα να πάω μέσα να δω το παιδί. Έλα καλέ, αύριο μεθαύριο θα της περάσουν τα νεύρα και θα το ξεχάσει. Γιολάντα, το παιδί δεν είναι η ιδιοκτησία της να το κάνει τι θέλει. Α, μεγάλη σημασία δίνεται. Μετά από αυτό που έγινε έχει εκνευριστεί. Κι εγώ είδα και έπαθα για να την πείσω να πάρει κουβερνάντα. Ποιος να πάρει κουβερνάντα? Η Μπούλα. Κουβερνάντα για το παιδί? Όχι, για μένα. Πότε συζητήθηκε αυτό, καινούργιο είναι πάλι? Μετά τα τελευταία γεγονότα, της πρότεινα να πάρει έναν πιο ειδικό άνθρωπο για να κρατάει το παιδί. Δεν μπορεί να το εμπιστεύεται σε φοιτήτριες που κάνουν babysitting περιστασιακά. Όχι, είναι σωστά, σε αυτό έχετε πολύ δίκιο. Ε, λοιπόν, τις κανόνισα κι εγώ αύριο το πρωί μερικά ραντεβού με κάποιες κυρίες που ενδιαφέρονται για τη θέση. Αμάρε, μαμά, τι πήγες και κανόνισες πάλι? Μπούλα, πόσες φορές θα σου το πω. Το κορίτσι χρειάζεται έναν άνθρωπο ειδικό για να ασχολείται μαζί του. Εξάλλου την γκρινιάζεις, σε απασχόλησε καθόλου εγώ? Εγώ πήρα τα γραφεία, εγώ κανόνισα τα ραντεβού με τις κυρίες, εγώ τα έκανα όλα. Ναι, αλλά και εγώ βαριέμαι να κάνω οντισιόν σε κουβερνάντες. Μπρε, Μπούλα, δεν το καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να τη βγάζεις διαρκώς με τις φοιτήτριες. Η φοιτήτρια τη μια θα θέλει να δώσει αστικό δίκαιο, την άλλη θα θέλει να βγει με τον κόμενο και εσύ χρειάζεσαι έναν άνθρωπο διαρκώς. Είναι και δουλειά σου τέτοια, έχεις περίεργο ωράριο. Τι, να την πάρω εσωτερική με στο σπίτι? Α, γιατί όχι, εγώ τον βρίσκω πολύ σικ. Α, παπά, δεν τη θέλω εσόκλειστη. Τότε πάρε Ελευθέρας Βοσκής. Αλλά πάρε κάποιον ειδικό, γκουβερνάντα. Εκτός που θα το κρατάει το παιδί, θα του μαθαίνει και πράγματα. Θα του δώσει τις σωστές βάσεις. Εγώ με γκουβερνάντα μεγάλωσα. Μπα, γι' αυτό έγινες έτσι όπως έγινες. Γιατί έχεις αντίρρηση. Εγώ φίλω πολλά στην γκουβερνάντα μου, τη Madame Hortense. Πώς τη λέγανε? Madame Hortense. Α, τώρα εξηγούνται γέρες βάσεις. Δεν ήταν αυτή η Madame Hortense ανόητη? Η δική μου Madame Hortense ήταν θεοσεβούμενη. Γι' αυτό δεν είχες αφήσει όρθρωκες περινώσεις εκκλησίες. Ε, καλά, δεν μπορεί να συνεννοηθεί κανείς μαζί σου. Τέλος πάντων, αύριο το πρωί κατά τις 11 είναι το ραντεβού με τις κυρίες. Κοίταξε να είσαι έτοιμη. Όχι, έχει δίκιο, κυρία Γιολάντα. Μπορεί βέβαια να τη στοιχήσει κάτι παραπάνω η κουβερνάντα, αλλά είναι η πιο σωστή λύση. Τι λες, μωρέ Βαλεντίνη, εδώ πάει να στερήσει το παιδί από τους φυσικούς του γονείς, η κουβερνάντα θα τη σώσει? Μα δεν πάει να υποκαταστήσει εσάς με τη γυναίκα. Τέλος πάντων, μήπως είδες το τρέλερ του δελτίου των 8.30? Όχι, δεν το είδα, γιατί? Κάτι θέλω να δω. Ευάλτονται, όπου να είναι θα το δείξει. Δείτε απόψε στις 10 το βράδυ την κυρία Ντάνφαια. Θα το βάλει μετά το τρέιλερ της ταινίας. Μια υπέροχη κωμωδία με τον Ρόμπιν Γουίλιαμς. Η περιπέτεια ενός πατέρα που η γυναίκα του τον χωρίζει και του απαγορεύει να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά του. Τότε αυτός μεταμφιέζεται σε κουβερνάντα και προσλαμβάνεται στο ίδιο του το σπίτι. Η κυρία Ντάνφαια απόψε στο Media Channel. Πόσες είπες ότι θα έρθουν? Ξέρω εγώ, τηλεφώνησα σε δύο γραφεία. Θα μας στείλουν 4-5 να διαλέξουμε. Άντε, να δούμε. Α, ήρθε η πρώτη. Κοίταξε να είσαι ευγενική μαζί της. Καλά.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είμαι από το γραφείο Μέρι Πόπινς. Εσείς ζητήσατε γκουβερνάντα. Μάλιστα. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Δικό σας είναι το παιδάκι. Όχι. Εγώ είμαι η γιαγιά. Η Ιολάντα Ραγιά. Χαίρο πολύ. Βιργινία Κλαπάκη. Και από εκεί είναι η μητέρα του παιδιού, Άννα Ραγιά. Χαίρο πολύ. Χαίρο πολύ, κυρία Κλαπάκη. Περάστε να σας προσφέρουμε κάτι. Λοιπόν, κυρία Βιργινία, πόσο καιρό κάνετε αυτή τη δουλειά? Α, από πολύ μικρή. Βλέπετε, δεν είχα την τύχη να αποκτήσω δικά μου παιδιά. Δεν είσαστε παντρεμένοι? Όχι, δυστυχώς. Γιατί αγάπησα βέβαια κάποτε, αλλά προδόθηκα σκληρά. Σοβαρά. Μάλιστα. Γιατί χάρισα την καρδιά μου σε κάποιον που την ποδοπάτησε. Σε κάποια. Ω, συγγνώμη. Κάποιον. Κάποιον ήθελα να πω. Κάποιον εγωιστή και ψεύτη. Λυπάμαι. Δεν νομίζω. Τι είπατε? Τίποτα. Λέω. Μερικές φορές οι άνθρωποι είναι σκληροί, αλλά δεν βαριέστε. Έχει και η ζωή της γκουβερνάντας της χάρας της. Αυτό που κάνετε το έχετε σπουδάσει? Τι να σπουδάσει, μαμά, γκουβερναντική? Α, μην το λέτε, μην το λέτε. Υπάρχουν τέτοιες σχολές. Εγώ έχω τελειώσει εδώ γκουβερνάντα και μετά πήγα στο Μομπελιέ της Γαλλίας για μετεκπαίδευση. Όπου μιλούσατε γαλλικά. Μα τι, κουγκολέζικα? Όχι, θέλω να πω, θα μιλάτε με τη μικρή γαλλικά για να τα συνηθίσει από νωρίς. Μα φυσικά, το γαλλικό κουραμό. Λοιπόν, κυρία Βιργινία, να μην σας κρατάμε άλλο. Εμείς έχουμε το τηλεφωνό σας. Σε κάνα δύο μέρες που θα αποφασίσουμε, θα σας ειδοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο ξέρετε, πριν φύγω, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να λάβετε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη σας την υποψηφιότητά μου, γιατί την έχω πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη θέση. Μείνετε ήσυχοι, θα τη λάβω σοβαρά υπόψη. Όχι, το λέω γιατί έχω και 4 ανιψάκια να θρέψω. Ανιψάκια. Μάλιστα, τη καημένη τη αδερφή μου είχε παντρευτεί Ιεραπόστολο. Που χάθηκε, τον έφεραν τα θηρία. Στην Αφρική? Όχι, στο Λονδίνο, στο ζωολογικό κήπο. Ελάτε. Μάλιστα. Είχαν πάει με τα παιδιά να ταΐσουν τα λιοντάρια. Και όπως κρατούσε ένα φιλέτο για να τους το ταΐσει, δεν πρόσεξε και πέφτει μέσα στη φωλιά τους και πάει ο γαμπρός. Πάει και το φιλέτο. Α, όχι, το φιλέτο δεν το έφαγαν γιατί ήταν κατεψυγμένο. Βέβαια, αφού βρήκαν ένα πό κρέας στο γαμπρό σας. Α, μπα, δεν είχε και πολύ κρέας ο μακαρίτης. Πετσί και κόκαλο ήταν. Λοιπόν. Κυρία Βιργινία, θα το λάβω σοβαρά υπόψη αυτό που είπατε. Να το λάβετε, κυρία μου. Να το λάβετε. Με συγχωρείτε, μια στιγμή. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Λέγομαι Γεωργία Πουπέτου. Με στέλνει το γραφείο η μελωδία της ευτυχίας για τη θέση κουβερνάντας. Μάλιστα, περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Μπα, και εσύ εδώ, Γεωργίτσα. Γνωρίζεστε με την κυρία Δεσποινής Βιργινία? Με τη Γεωργίτσα Λίμωνο, την ξέρω και από την καλή και από την ανάποδη. Τη σύμπτωση, βρε Βιργινία. Και εσύ για τη θέση. Φαντάζομαι τι θα σας είπε για να σας πείσει. Ναι, μας είπε για τα προσόντα της, την προϋπηρεσία της και τις σπουδές της εδώ και στο Μομπελιέ. Στο Μομπελιέ. Σιγά μην έχει κάνει και ντοκτορά στο Χάρβαρντ. Ψέματα σας είπε για να σας πείσει. Ψέματα. Μην την ακούτε, κυρίες μου. Αυτά τα λέει γιατί θέλει να μου πάρει τη δουλειά. Εγώ είμαι η καλή. Ένα μονάχα θα σας πω. Ένα. Όποια οικογένεια την πήρε αυτή, το μετάνιωσε. Τι λες, καλέ. Ακούτε ποια μιλάει, Βιργινία, που τη διώξαμε από το Σιλεγκού. Από το Σιλεγκού? Μάλιστα, το Σύλλογο Ελληνίδων Κουβερναντών. Τη διώξαμε γιατί τα δέρνει τα παιδάκια και τους ρίχνει στο φαϊπνο στεντών για να ξεραίνονται και να την αφήνουν ήσυχη. Ψέματα, κυρίες μου, αυτήν έχουμε διώξει από το Σιλεγκού. Διότι ένα βράδυ είχε πάει να φυλάξει ένα παιδάκι και τη βρήκανε να τρώει. Το παιδάκι? Όχι, καλέ, τη φρουτόχρημα. Και το παιδάκι του είχε βγει συνιστικό. Εγώ! Δεν υπάρχει πιο φιλότιμη κουβερνάντα από μένα. Αυτά είναι όλες συκοφαντίες γιατί είμαι περιζήτητη. Περιζήτητη, λέει. Που μια δυστυχισμένη κυρία που την είχε πάσει στο σπίτι της γύρισε και βρήκε τα παιδάκια της μόνα τους να κλαίνε. Και η κυρία Γεωργία έλειπε? Βεβαίως. Πολύ αργά το βράδυ τη βρήκανε στο Πανταζή να χορεύει πάνω στα τραπέζια. Χωρίς τη θόδεσμο. Τι λες, καλέ, που είχες παρατήσει τα παιδιά της κυρία Δε Πάστα και ξέρετε που τη βρήκανε? Στην Άντζελα. Στην Άντζελα, καλά θα ήτανε. Στη Λαμία τη βρήκανε στο Πατσατζίδικο, η ωραία βλάχα να τρώει παρέα με ένα φορτηγατζί. Τι λες, μωρή ύπουλη. Εμένα είπε ύπουλη, μωρή ψεύτρα. Κυρία Βιργινία. Κυρία Γεωργία. Γιάννη, Πέτρο. Μπα, δεν νομίζω. Δεν τον πολύ βλέπω να ντυθείς εσύ κουβερνάντα. Λες ότι θα το σκεφτεί και ο Γιάννης, ε? Μα δεν είναι μόνο αυτό. Και ο Γιάννης να μην το κάνει, εσύ από μόνος σου, σαν δύσκολο μου φαίνεται να πείσεις ως κυρία. Λες. Ε, ναι, βρε, παιδί μου, αυτά μόνο στα έργα γίνονται.
Και τι να κάνω, βρε Βαλεντίνη, θέλω πίσω το παιδί μου. Καλή, σταμάτα! Σαν τη Μάρθα Βούτση συνέχεια, θέλω πίσω το παιδί μου, θα τη περάσουν τα νευράκια και όλα θα γίνουν μέλι γάλα. Κι άμα το κρατήσει μανιάτικο. Ε, όχι και μανιάτικο. Σας έχω κρατήσει πολλά μέχρι τώρα. Ναι, Άννα μου, διότι είσαι ισχυρογνώμων και εκδικητική. Μακάρι να ήμουν λίγο. Ακριβώς επειδή σας συγχωρώ όλη την ώρα, φτάσαμε στην κατάσταση που έχουμε φτάσει. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σας φώναξα τώρα εδώ για να δείτε κι εσείς την κυρία που θα έρθει να κρατάει το παιδί. Πατεράδες είστε, όσο να πεις. Δηλαδή, έρονται τα περιοριστικά μέτρα. Έρονται. Το λες με την καρδιά σου. Όχι με την ομοπλάτη μου. Λοιπόν, σε λίγο θα παρελάσουν από εδώ υποψήφιες. Και εμείς τι θα κάνουμε. Θα βαράτε παλαμάκια. Τι θα κάνετε. Θα διαλέξουμε μαζί τη γυναίκα που θα κρατήσει το παιδί. Δεν μπορώ να αναλάβω μόνη μου αυτή την ευθύνη. Τελικά διαλέξατε γυναίκα. Ναι, μια πολύ καλή, την Ιωάννα. Και πώς θα πάτε με την Άννα. Μια χαρά. Δηλαδή, όλα μέλι γάλα. Γάλα έχει αρκετό υπόθεση. Μέλι δεν βλέπω να έχει. Τι εννοείς. Δεν καταλαβαίνεις. Πολύ αγγελικά και ασεξουέλ είναι τα πράγματα με την Άννα. Και δεν λέω. Καλή είναι τρυφερός και η οικογενειακή γαλήνη, αλλά ο άνθρωπος θέλει και λίγο κοκό. Δηλαδή ισχύει ακόμα το lockout. Κανονικότατα. Και εγώ τι θέλω, Ευγένεια, τι θέλω πιο πολύ και από πριν. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι θέλει εξίσου και εκείνο το πορδοβούλωμα ο Πέτρος. Βέβαια τι θέλω, χαζός είμαι. Ε, ναι, μπορεί να μην σε θέλει αυτή. Α, όχι, αυτό δεν το δέχομαι. Ε, καλά, μην το δέχεσαι. Εγώ, φούλη μου, απλώς πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το παιδί έχει αποσπάσει όλη της την προσοχή και της έχει αποκοιμήσει προς το παρόν τη λίμπιντο. Όταν όμως το συνηθίσει το παιδί και ξυπνήσουν μέσα της τα άγρια ένστικτα. Θα πέσει πάνω σου σαν την Ιένα τη λυσασμένη. Μακάρι Παναγία μου, αλλά φοβάμαι μην πέσει πάνω στο Γιάννη. Ναι, μπορεί όμως ο Γιάννης να μην τη θέλει. Σιγά μη δεν τη θέλει αυτός ο λιγούρης. Μην το λες, έχει περάσει πολύ καιρός. Μπορεί να την έχει ξεπεράσει. Λες. Βεβαίως. Εξάλλου, αν θες, μπορείς να τον ρωτήσεις. Να τον ρωτήσω. Είναι φίλοι, δεν είσαστε. Μα δεν το συζητάμε αυτό το θέμα. Καιρός να το θέσετε επιτάπητος. Έλα. Δώστε μου τώρα να πάω να τη βάλω να κοιμηθεί. Ε, κάτσε βρε Άννα, να ρευτεί το παιδί. Δεν πειράζει, θα την περιμένω εγώ να ρευτεί και μετά θα τη βάλω να κοιμηθεί. Έλα. Άντε στη Μάνουλα, Γιολάντα. Άντε στη Μάνουλα. Παλάκια. Αχ, είναι φοβερό. Δεν χορταίνω να τη βλέπω. Για την Άννα. Όχι καλέ, το μωρό. Α, εντάξει. Κι εγώ, το μωρό. Το μωρό κυριαρχεί στη σκέψη μου, το μωρό. Κι εγώ το μωρό. Δηλαδή το μωρό δεν σου αφήνει περιθώριο επιλογής. Τι εννοείς. Βρε Γιάννη μου, δηλαδή τώρα από περιέργεια ρωτάω εγώ, μόνο από περιέργεια. Αυτό τον καιρό προς τα πού προσανατολίζεσαι ερωτικός. Βορειοανατολικά, τι πάρα πει προς τα πού προσανατολίζομαι. Θέλω να πω, βρε παιδάκι μου, με τι ασχολείσαι αυτή την περίοδο. Ε, α, δεν ασχολούμαι, υποαπασχολούμαι. Εσύ. Κι εγώ, Γιάννη μου, υποαπασχόληση έως απόλυτη ανεργία. Ε, καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός τα παραπούλια. Σωστά. Εγώ τώρα είμαι πάνω στο παραπούλι. Ευτυχώς που έχουμε το μωρό και ασχολιόμαστε. Βρε Γιάννη μου, δηλαδή τώρα εγκυκλοπαιδικός, με σένα και την Άννα τι γίνεται. Εννοείς το. Ε, ναι, το εννοώ. Άντε καλέ, τίποτα. Α, δηλαδή δεν γίνεται τίποτα. Μπα, τίποτα. Εσύ. Όχι, παιδί μου. Α, κι εγώ τίποτα. Και δεν τη θέλω κιόλας, ε. Α, δεν τη θέλω! Κι εγώ, Γιάννη μου, το ίδιο κι εγώ. Κι εσύ, ε. Βέβαια, έχω δηλαδή τώρα μια αναπάθεια για την Άννα. Τι να σου πω. Κι εγώ, ρε παιδί μου, κάτι, ένα πράγμα, σαν να την έχω σηκαθεί. Ναι, λέμε, ωραία, τώρα δεν είναι η Άννα τώρα για καμιά γυναίκα να τη λυμπιστεί, δεν είναι τίποτα από δάφτη. Ε, ναι, μωρέ, σιγά, και αυτή τη λίγη γοητεία που είχε, και μιλάμε για λίγη, ε. Πολύ λίγη. Καλή, τι λίγη, ελάχιστη. Ε, αυτή τη λίγη γοητεία που είχε με τη Γένα, πάει, την έχασε. Ναι, την έχασε, Γιάννη μου. Διαπαντός την έχασε. Εγώ να σου πω τώρα που την κοιτάω. Απορώ με τον εαυτό μου, ρε παιδί μου. Πώς την ήθελα παλιά. Κι εγώ, Γιάννη μου, κι εγώ απορώ. Δηλαδή, λέω μέσα μου, μα καλά, τρελός ήμουνα. Ε, βέβαια, γιατί τι να τη λυμπιστεί, μωρέ, τι να τη ζηλέψει, που είναι σαν τάπα ή που είναι σαν μαυροτσούκαλο. Ναι, μωρέ, γύφτισα είναι. Ε, ναι, μωρέ, ενώ υπάρχουν, Πέτρο μου, κάτι παιδάκια. Ε, βέβαια, Γιάννη μου, για αυτά τα παιδάκια είμαστε εμείς τώρα στην ηλικία μας, ε. Δεν είμαστε τώρα εμείς για να χαραμιζόμαστε με την Άννα. Τα έχεις δει, μωρέ, αυτά τα μικρά, ε, πώς δίνονται. Ένα μήνυ μέχρι εδώ. Τι μέχρι εδώ, βρε Γιάννη μου, μέχρι εδώ. Και πηγαίνουν στη δισκοτέκ, καβαλάνε την μπάρα και να τα τέλεια, να τα σπασίματα, να τα κουνήματα. Ναι, και να τα βυζάκια. Μπορεί τώρα η Άννα να καβαλήσει μπάρα. Μωρή, τι να καβαλήσει, αυτή θα πέσει να κρεματσακιστεί. Άσε που άμα καβαλήσει καμιά μπάρα και αρχίσει να χορεύει τετέλη, μπορεί να πάρει κανένα λουμπάκο και να μας μείνει εκεί, σαν στραβοσουγιά. Όχι, Γιάννη μου, ήταν λάθος μας η Άννα, λάθος μας. Ναι, ρε Πέτρο, μεγάλο λάθος. Πώς το κάναμε αυτό το πράγμα. Ξέρω κι εγώ, σαν είχαμε πάθει ένα πράγμα σαν παράκρουση, να το πω. Λες, ρε παιδί μου, και φοράγαμε παροπίδες, αντάλλο. Ναι, αλλά μετά τη Γένα, εγώ ξύπνησα και είδα την αλήθεια. Α. Την είδες κι εσύ, ε. Βέβαια, Γιάννη μου, πεντακάθαρα και είπα μέσα μου, Άννα, ποτέ πια. Κι εγώ, Πέτρο μου, το ίδιο είπα. Ποτέ πια! Ποτέ πια! Μα καλά, είσαι τόσο σίγουρος. Αφού σου λέω ότι είναι αηδιασμένος, δεν θέλει να τη βλέπει στα μάτια του. Από ερωτικής απόψεως, εννοείται. Είδατε, Πέτρο μου, πού είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με σένα και την Άννα. Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Αν εννοείς το Γιάννη, για σκυλί, ναι, είναι δεμένο. Την Άννα δεν την πολύ βλέπω να είναι ανοιχτή. Βρε Πέτρο μου, γιατί η γυναίκα λόγω της γένας είναι λιγάκι ψυχρή και απαθής. Σιγά σιγά όμως θα σπάσει ο πάγος. Θα σπάσει, ε. Και πώς πάει ο πάγος σε αυτές τις περιπτώσεις. Ε, όχι με αξίνα βέβαια.
με τη θερμότητά σου. Μα είμαι θερμός απέναντί της, πάρα πολύ θερμός. 38 και 8, 39 και 9. Βράζω, φούλη μου, βράζω. Αλλά η Άννα σαν να μην το καταλαβαίνει. Ρε Πέτρο μου, γιατί σε τόσο μακροχρόνια σχέση έχει επέλθει ο κορεσμός, η ρουτίνα. Η Άννα τώρα σε βλέπει σαν πατέρα του παιδιού της. Πρέπει εσύ να την κάνεις ξανά να σε δει σαν άντρα. Μα άντρας είμαι, φούλη μου, δεν έχω κάνει αλλαγή φίλου. Πρέπει να της το υπενθυμίσεις όμως. Ότι δεν έχω κάνει αλλαγή φίλου. Όχι, βρε Πέτρο μου, ότι είσαι ένας άντρας με τα όλα του. Και τι να κάνω, δηλαδή, να τα κατεβάσω, να της τα δείξω τα όλα μου. Όχι. Τι, τα μισά. Βρε Πέτρο μου, δεν είναι ο μόνος τρόπος για να δείξει ερωτική διάθεση σε μια γυναίκα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, πιο λεπτοί και επινεκτικοί. Ας πούμε, μια αμφίβολη ματιά, ένα άοριστο νεύμα. Τι δηλαδή, να τις κάνω έτσι, τέτοια. Όχι, ρε Πέτρο, δεν είπαμε και έτσι. Πρέπει να τις δημιουργήσεις ξανά ερωτική διάθεση. Η καθημερινή τριβή και η συνήθεια σε μια σχέση σκοτώνουν τον έρωτα. Κάτι που το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε συχνά, στο τέλος το προσπερνάμε σαν να μην υπάρχει. Τι λες, βρε φούλη, δηλαδή επειδή βλέπω και ξαναβλέπω κάθε μέρα αυτόν τον τοίχο, στο τέλος θα πάω να τον προσπεράσω σαν να μην υπάρχει. Ρε Πέτρο, δεν είπαμε ότι δεν σε βλέπει και καθόλου. Σε βλέπει, αλλά να με έναν τρόπο όπως βλέπει εμένα. Εσύ πρέπει να τη υπενθυμίσει τη λεπτή διαφορά που υπάρχει ανάμεσά μας. Όχι, φούλη μου, η διαφορά ανάμεσά μας δεν είναι λεπτή, είναι ευμεγέθης, θα μπορούσα να πω. Μην υποτιμάμε ορισμένα πράγματα. Τι μου το λες, ρε Πέτρο, εμένα, ή Άννα πρέπει να το εκτιμήσει ξανά. Μωρέ, ας μου δοθεί εμένα ευκαιρία. Την ευκαιρία, Πέτρο, μπορείς να τη δημιουργήσεις και μόνος σου. Πώς? Είναι πολύ απλό, Πέτρο μου. Να γίνεις με την Ανούλα λιγάκι πιο γλυκός και σεξι. Ναι, μαμά μου, ναι. Όχι, δεν είμαι μόνη μου. Με τον Πέτρο είμαι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ακριβώς δίπλα μου, είναι στο μπάνιο. Όχι, δεν μπορώ να του μιλήσεις τώρα. Θα του τα πεις αύριο στο γραφείο. Ήρθε να δει το παιδί και μετά αμέσως θα φύγει. Έλα, καλά. Ναι. Ναι, γεια. Γεια. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Πώς? Λέω, ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Η μαμά. Και τι ήθελε? Πέτρο, γιατί φοράς τον μπουρνούζι? Έκανε ένα μπάνιο. Γιατί? Γιατί ζεστάθηκα. Έτσι τα καλά καθούμε να ζεστάθηκες. Συγγνώμη. Πειράζει δηλαδή που ρίξα λίγο νερό στο ξαναμένο μου κορμάκι? Όχι, αλλά νόμιζα ότι ήσουν έτοιμος να φύγεις. Είπα να μείνω λίγο. Πειράζει? Όχι. Έλα, κάτσε λίγο κοντά μου. Όχι, μπορώ να κάτσω και εδώ απέναντι. Όπως θες. Λοιπόν, τι λέγαμε? Πέτρο, μπορείς να μην κάθεσαι έτσι μη γυμνός. Γιατί? Σοκάρεσαι? Από τι να σοκαριστώ, καλέ? Που δεν φοράω εσώρουχο μέσα από τον μπουρνούζι. Μιλάς σοβαρά τώρα, Πέτρο? Ότι δεν φοράω εσώρουχο, θες να σου δείξω? Πέτρο, μπορείς να μην κάνεις έτσι? Πώς κάνω? Σαν το σάκι τον υδραυλικό λίγο πριν κουτουπώ στη Λίλη. Και, κακό είναι αυτό? Όχι, αλλά εγώ ξέρεις δεν είμαι καμιά Λίλη, να γλαρώσω. Μα καλά, δεν σου λέει τίποτα αυτό που βλέπεις? Τι βλέπω, καλέ? Ένα κορμί. Αράπικο. Όχι. Ένα κορμί που σου προσφέρεται. Να το κάνω τι? Να το δαγκώσεις. Αχ, δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Λεχόνα γυναίκα. Μα ξέχνα πια πως είσαι μητέρα, ξέχνα πως έχεις παιδί. Υπάρχουν κι άλλα παιδιά που θέλουν την τρυφερότητά σου. Ναι, αλλά εγώ ξέρεις, δεν ευκαιρώ. Μα καλά, τόσο κόπο σου κάνει. Δεν είναι θέμα κόπου, Πέτρο. Απλώς δεν με ενδιαφέρει, δεν μου λέει τίποτα αυτή τη στιγμή. Μήπως αυτό σου λέει? Αχ, έλα, βάλ τον μπουρνούζι, σε παρακαλώ. Γιατί? Αναστατώνεσαι. Ναι, αλλά όχι έτσι όπως νομίζεις. Έλα, βάλ τον μπουρνούζι, γιατί σε λίγο θα έρθει η κυρία Ιωάννα. Ψέματα. Η κυρία Ιωάννα έχει ρεπό. Όχι, γιατί τρέχαν όλη τη νύχτα χθες στο εγγονάκι της των παιδών και δεν ήρθε και θα έρθει απόψε. Βάλ τον μπουρνούζι, σε παρακαλώ. Και τώρα σε πίστεψα. Όλα αυτά τα λες γιατί θέλεις να με αποφύγεις. Γιατί δεν αντέχεις να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο. Πέτρο, αν αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο, θα σου φέρω το τραπεζάκι κολάρο. Αν αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο, θα πέσεις στην αγκαλιά μου όπως άλλοτε. Ελάνα, απελευθερώσου. Απελευθέρωσε όλα τα κατεπιεσμένα συναισθήματα που έχεις για μένα. Θες να τα απελευθερώσω όλα? Όλα για όλα. Ελάνα. Τα βιάζεσαι? Ναι, απελευθέρωσε τα. Ένα λοιπόν, τα απελευθέρωσα. Πάρα δω τι κάνει το παιδί μέχρι να γυρίσω, να έχει ντυθεί και να έχει φύγει. Κυρία Ιωάννα! Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς από εδώ? Είχαμε πει με την κυρία Άννα να έρθω σήμερα. Και ήρθατε, ε? Όπως βλέπετε. Περάστε. Περάστε. Ζέστη. Ζέστη. Πολύ ζέστη σήμερα. Κουφόβραση. Ζεσταίνεστε. Καλή, τι ζεσταίνομαι εγώ. Εμένα έχουν πάρει φωτιά τα μπατζάκια μου. Καίγομαι. Περάστε, περάστε, περάστε εσείς. Άννα! Άννα! Μην ανησυχείτε. Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Ναι, αλλά εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Τι είπατε? Τίποτα. Λέω, βολευτείτε εσείς όπως. Εγώ θα πάω μέσα να αλλάξω. Άννα! Άννα, ήρθε η κυρία Ιωάννα! Άννα! Τόσο ρε ζήλη! Τόσο! Η μέθοδος ωραίος και σεξι απέτυχε παταγωδός!
Τότε, Πέτρο μου, πρέπει να βρεις έναν άλλο τρόπο για να ξυπνήσεις την κοιμισμένη τη σεξουαλικότητα. Τι τρόπο, ρε, Βγαίνει, τι τρόπο. Ψάχνω και δεν βρίσκω. Δεν μπορεί, ρε, Γιάννη, δεν μπορεί. Ξέρει 75 τρόπους για να μείνει τα ξέχαστο σε μια γυναίκα ο Θέμος Αναστασιάδης, που είναι και σαβάτραχος, και δεν βρίσκεις εσύ ούτε ένα, που είσαι και μια χαρά παιδί. Βρε, όταν την έχεις χεσμένη τη γυναίκα, όχι 75 τρόπους, 175 τρόπους βρίσκεις. Όταν όμως την αγαπάς και την υπολογίζεις, μπορεί να βρεις το μισό. Γιάννη, ξέρεις τι σου χρειάζεται εσένα. Χρειάζεται να αλλάξεις κάτι πάνω σου για να την κάνεις να σε δει με πιο φρέσκο μάτι. Ας πούμε, να αλλάξεις look. Πώς δηλαδή? Ρε παιδί μου, παρά είσαι τυποποιημένος κι εσύ, μπορείς να προσθέσεις μια πιο νεανική νότα στην εμφάνισή σου. Σκέφτεσαι τι ωραία εντύπωση θα κάνεις στην Άννα, αν σε δει ξαφνικά με μαλλί μακρύ, σαν του Βαντόρου. Βρε, αν είναι να περιμένω να μακρύνει το μαλλί μέχρι εδώ για να δω άσπρη μέρα, βράση όριζε. Σωστά, εσύ επήγεσαι κιόλας. Τότε άλλαξε κάτι στον ντύσιμό σου. Δεν μπορώ, ρε παιδάκι μου, εκφωνητής ειδήσεων είμαι. Σωστά, δεν μπορείς να αλλάξεις το ρούχο. Άλλαξε το εσόρκο. Μπορείς να πάρεις από εκείνα τα καινούργια σόρκα, τα σεξι, σαν το Αποστολόπουλο που τονίζουν εδώ την ευρύτερη περιοχή και την επαυξάνουν κιόλας. Βρε, ας φτάσουμε μέχρι το εσόρκο, γιατί άμα φτάσεις μέχρι εκεί και σκελέ να φοράς δεν πειράζει. Το πετάς και σιχάζεις. Εδώ που τα λέμε δεν έχεις και άδικο. Δεν είναι στο look το πρόβλημα. Και να αλλάξω, το πολύ μπορεί να με δει η Άννα και να πει μπράβο. Το ζήτημα είναι πώς θα την ανάψω. Το βρήκα. Γιατί δεν δοκιμάζεις εκείνο το καινούριο γαλλικό άρωμα στο αστεράκι που το φοράνε οι άντρες και αναστατώνουν τις γυναίκες? Βρε, άντε από εκεί, πιστεύεις αυτές τις βλακίες που λένε οι διαφημίσεις? Αλλά αφού σου λέει άμα βάλεις το άρωμα στο αστεράκι και πλησιάσεις γυναίκα στο μισό μέτρο, πάρ την κάτω τη γυναίκα. Ψοφάει. Όχι, ρε παιδί μου, ανάβει. Ανάβει. Ανάβει και κορώνει. Λες να δοκιμάσω το άρωμα στο αστεράκι? Μισό λεπτό, ανοίγω. Μισό. Έρχομαι αμέσως. Καλησπέρα. Εσύ είσαι? Άργησα λίγο, ήμουνα μέσα στο παιδί και το... Τι συμβαίνει, Άννα? Έλα μέσα, Γιάννη. Ευχαριστώ. Κάθισε, Γιάννη. Βολέψου με την άνεσή σου. Ευχαριστώ πολύ. Καιρό έχεις να μας έρθεις, Γιάννη. Όχι δα. Εχθές δεν ήμουν εδώ. Χθες? Αιώνες μου φάνηκε από χθες που έχω να σε δω. Δεν μπορώ να έρχομαι πιο συχνά. Πρέπει όμως, Γιάννη, σε έχουμε ανάγκη. Το παιδί και εγώ ακόμα περισσότερο. Κάνω ό,τι μπορώ. Μπορείς να κάνεις περισσότερα, Γιάννη. Γιατί το λες αυτό? Δεν τη φροντίζω τη Γιολάντα μας? Δεν είναι μόνο η Γιολάντα μας. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που χρειάζονται στοργή για την φερότητα. Έχουμε και άλλα παιδιά εκτός από τη Γιολάντα? Δεν εννοώ αυτό, βρε κουτούλη. Εννοώ ότι η μαμά τη Γιολάντα δεν θέλει και αυτή λίγο σημασία. Εσείς, κυρία μου, μας φτύνατε μέχρι χτες. Λάθος, μέγα λάθος. Αλλά το πάθος μάθος, που λέει και ο Εσχύλος. Άμα το λέει ο Εσχύλος. Πάμε στην κρεβατοκάμαρα. Και αυτό ο Εσχύλος το λέει? Όχι, αυτό το λέω εγώ. Καλά, ρε Ανούλα, πώς κάνεις έτσι, cool? Τι cool, καλέ, μπορώ εγώ τώρα cool? Εγώ είμαι hot, hot dog. Σιγά, ρε Ανά, σιγά, δεν είμαι και ο Αλέν Τελόν. Ποιον Αλέν Τελόν, καλέ, ποιος το χέρι τον Αλέν Τελόν? Σημανάβεις περισσότερο. Αχ, τι έχω πάθει απόψε. Καλά, ρε Ανά, μην κάνεις έτσι. Θα σου δοθώ. Περίμενε όμως πρώτα να πάρω μια ανάσα. Ναι, πάρ' την όμως γρήγορα, γιατί δεν κρατιέμαι εγώ. Έλα, δεν νιώθεις κι εσύ αυτές τις γλυκές ανατριχύλες? Ανατριχύλες, ε. Λιποθυμάω από τον πόθο. Βρε, άντε από εκεί που υπάρχει τέτοιο άρωμα. Άμα ήταν έτσι, δεν θα υπήρχαν μπακούρια σε αυτή την κοινωνία. Εγώ σου είπα να τροπώ, άμα δεν θες. Όχι, δεν θέλω. Εξάλλου, εγώ δεν χρειάζομαι τέτοιου είδους βοηθήματα. Θα παλέψω με τα όπλα μου και μόνο. Σώμα με σώμα. Ναι, παιδί μου, δεν θα το ξεχάσω, θα το φροντίσω εγώ. Ναι, ναι. Έλα, γεια, γεια. Ποιος ήτανε στο τηλέφωνο? Βρε, καλώς τον. Καψώσαμε, Γιαννάκη, καψώσαμε. Ζεστάθηκα κάπου. Κι είπες να ρίξεις λίγο δροσερό νερό στο καυτό κορμάκι σου. Τα πιάνεις, βλέπω. Ναι, είναι που το έχω ξαναδεί το έργο γι' αυτό. Είπες? Τίποτα, λέω τώρα σου. Πέρασε η κάψα. Αυτή η κάψα, μωρό μου, δεν περνάει με το νερό. Καλά, γιαουρτάκι μήπως? Όχι και γιαουρτάκι. Όχι γιαουρτάκι. Προτιμώ τη σαντιγή. Είσαι και πολύ προχωρημένος εσύ τώρα. Δεν με ξέρεις εμένα. Δεν είμαι για τα τετριμένα. Είσαι για τα άτριφτα εσύ. Λοιπόν, τη θέλουμε σκέτη τη σαντιγή ή τη θέλουμε με φρουτάκια? Όχι φρουτάκια, όχι. Κάνα ζαρζαβατικό καλύτερα. Τι ζαρζαβατικό? Ντομάτα, Γιάννη μου, ντομάτα στα μούτρα σου. Βράσεις το διάλο από εδώ. Μα τι είναι αυτά που λες, αγάπη? Βρε, άντε πήγαινε να ντύσω από εκεί πέρα που ήρθατε και οι δύο και μου τα πετάξατε σαν την Κιζέλα Ντάλι. Άντε από εκεί. Μα αγάπη. Βρε, ουστ, βρε, άντε, χάσω από εδώ. Εγώ στο είχα πει ότι κάποια μέρα θα σε έβλεπαν ξανά σεξουαλικός και θα γινόταν το ανεπανόρθωτο. Δεν έγινε το ανεπανόρθωτο, απλώς το επεδίωξαν αυτοί οι δύο. Και εσύ δεν ενέδωσες? Όχι. Μα πώς και έτσι? Μαμά. Όχι, το λέω επειδή είσαι αδυνάτου χαρακτήρος. Μαμά, από τότε που έχω παιδί δεν μπορώ να ενδίδω τσεβασάνιστα. Χρειάζεται και κάποια σκέψη σε ποιον ενδίδουμε και σε ποιον δεν ενδίδουμε. Ωραία, σκέψου το. Το έχω σκεφτεί. Σε ποιον ενδίδουμε και σε ποιον δεν. Μάλιστα.
Και τι έχεις αποφασίσει?